Η υπόθεση με το ζευγάρι Αντωνοπούλου Παπαδημητρίου φαίνεται ότι ευνηδίασε και οδήγησε τον Αλέξη Τσίπρα σε αναγκαστικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Πρωθυπουργός περιορίστηκε σε διορθωτικές κινήσεις, απέφυγε να ξαναμοιράσει την τράπουλα και να ανατρέψει τις ισορροπίες. Κεντρικά πρόσωπα των αλλαγών είναι τρία στελέχη της παλαιάς φρουράς, ο Γιάννης Δραγασάκης, ο Φώτης Κουβέλης και ο Δημήτρης Βίτσας. Αναβαθμισμένος εμφανίζεται ο Γιάννης Δραγασάκης που αναλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και παραμένει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ μεγάλη έκπληξη ήταν η επιστράτευση του Φώτη Κουβέλη, ο οποίος θα συγκατοικήσει στο Υπουργείο Άμυνας με τον Πάνο Καμένο ως αναπληρωτής του. Η παρουσία του κ. Κουβέλη στην κυβέρνηση ερμηνεύτηκε ως ένα άνοιγμα προς την κεντροαριστερά, αλλά και ως ανάγκη να βγει η υποχρέωση στον πρώην πρόεδρο της Δημάρ, που το 2014 αρνήθηκε να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πλευρά της κυβέρνησης Σαμαρά. Ο Δημήτρης Βίτσας στο Υπουργείο Μετανάστευσης φαίνεται να δείχνει μια προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να αντιμετωπίσει την κριτική που ασκεί η ισοκομματική αντιπολίτευση των 53, αλλά απηχεί και το στοιχείο του αναπόφευκτου, αφού ο Γιάννης Μουζάλας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η Μερόπη Τζούφη, που τοποθετήθηκε στη θέση της Υφυπουργού Παιδείας, ανήκει στην ισοκομματική ομάδα των 53, ενώ ο Κώστας Στρατής επιλέχθηκε ως μια λειτουργική λύση δίπλα στην Υπουργό Πολιτισμού Λιδία Κονιόρδου, όπως και ο Νάσος Ηλιόπουλος, που βρέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας στην καινή θέση της Ράνιας Αντωνοπούλου.